όμως δεν μπορούσαν να βρουν στο ταμείο και έγινε εξαλός. Μάρια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, εγώ. Έτσι είναι τα πράγματα. Συνελήφθη χθες βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υποκράτηση 31χρονος από την επαρχία Πάφου για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση απειλής, βιοπραγίας, ανησυχίας και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 31χρονος μετέβη σε συνεργατικό ίδρυμα, στο οποίο διατηρεί λογαριασμό που ζήτησε χρήματα από ταμεία του ταμιευτηρίου. Όταν του αναφέρθηκε πως δεν είχε μέσα λεφτά, τότε ο 31χρονος αντέδρασε έντονα και αποχώρησε από το ταμιευτήριο για να επιστρέψει όμως λίγη ώρα αργότερα, κρατώντας κεπάρνι με το οποίο χτύπησε στη γυάλινη προθήκη του ταμιευτηρίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Ο 31χρονος φεύγοντας από το συνεργατικό ίδρυμα φέρεται να προκάλεσε επίσης εκτεταμένες ζημιές με σκεπάρνη και σε δεύτερο τραπεζικό ίδρυμα. Τελικά στη σκηνή κλήθησαν μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, τα οποία προχώρησαν στη σύλληψη του 31χρονου και σήμερα η αστυνομία θα διερευνήσει περισσότερο την υπόθεση για τα αίτια τα οποία τον οδήγησαν σε αυτή την παράλογη. Μάλιστα. Είχαμε και άλλο περιστατικό βεβαίως, όπου αστυνομικοί έτυχαν έτσι υποδοχής με βιοπραγίες, Μαρία, κλωτσιές, βρισχές και καυτό νερό εναντίον γυναίκας αστυνομικού, έτσι. Έτσι είναι εγώ. Σε μια άλλη περίπτωση, μέλη του αστυνομικού σταθμού Παναγιάς οδήγησαν χθες το μεσημέρι στην οικία του για έρευνα 25χρονο, ο οποίος τελούσε υποσύλληψη για υπόθεση φωτιάς σε φυτεία και απειλή βιοπραγίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε στη βεράντα της οικίας του μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία δεν έφερε αριθμούς εγγραφής. Όταν ερωτήθηκε σχετικά με τη μοτοσυκλέτα, αυτός φέρεται να άρχισε να φωνάζει και στη συνέχεια φέρεται να κλέψει σε γυναίκα λοχεία της αστυνομίας στην Κυλιακή χώρα και αφού πήρε από τα χέρια της τον φάκελο της υπόθεσης, τράπηκε σε φυγή. Την ίδια στιγμή εμφανίστηκε στη σκηνή άγνωστο πρόσωπο, το οποίο είχε καλυμμένο το πρόσωπό του. Και μάλιστα πήρε ένα μαγειρικό σκεύος το οποίο περιείχε ζεστό νερό, ζεστό υγρό και προσπάθησε να το ρίξει στη λοχεία. Αμέσως ο 25χρονος καταδιώχθηκε από άλλα μέλη της αστυνομίας που βρίσκονταν στη σκηνή και ανακόπηκε, ενώ ταυτόχρονα εντοπίστηκε στο έδαφος και ο φάκελος που άρπαξε προηγουμένως της υπόθεσης. Και το δεύτερο πρόσωπο ηλικίας 20 χρόνων φαίνεται να απομάκρυνε τη μοτοσυκλέτα από την οικία, η οποία εντοπίστηκε τελικά σε μικρή απόσταση. Τα πιο πάνω πρόσωπα συνελήφθησαν ενώ η λοχεία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κακώσεις σε διάφορα μέρη του σώματός της. Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε τελικά εξιτήριο. Αυτά εγώ. Σε ευχαριστώ και σένα, Μάρια, για την ενημέρωση.